Χαρά μου που θα συμμετέχω έστω με αυτό το μικρό ρόλο σε αυτό το σπουδαίο συνέδριο και ελπίδα μου και ευχή μου στο επόμενο συνέδριο να συμμετέχω ως αρχιτέκτον. Οι εταίροι της Ακαδημίας Θεσμών και Πολιτισμών θεωρούν ως υψής τη ιδιότητα εκείνη του πολίτη, όπως αυτή διαπλάστηκε κατά τις τρεις χιλιετίες πολιτικού πολιτισμού που συνδέουν τις αμφικτιονίες και τα κοινά των Ελλήνων με τη γέννηση της σύγχρονης Ενωμένης Ευρώπης και όπως αυτή αναδείχτηκε με τους θεσμούς της δημοκρατίας και του δικαίου, της ισηγορίας, της ισονομίας και της ισοπολιτείας που με γραπτούς νόμους κατέλειπε ως παρακαταθήκη μαζί με τις αξίες του ανθρωπισμού και της οικουμενικότητας η κλασική Ελλάδα στην ανθρωπότητα. Οι θεσμοί και οι αξίες αυτές έχουν πολλές φορές αποτελέσει τον πυρήνα κοινωνικών και επαναστατικών κινημάτων καθώς και ρευμάτων στη σκέψη και τη φιλοσοφία. Κατά την περίοδο όμως που διανύουμε, καθίστανται ακόμα περισσότερο αναγκαίες, πρώτου ορατού κινδύνου μιας πλανητικής επικυριαρχίας, της οποίας η εμπέδωση προϋποθέτει την κατάργηση της ιδιότητας του πολίτη και τη δημιουργία εκείνου του τύπου ανθρώπου που δεν μορφοποιεί και δεν νοηματοδοτεί ο ίδιος τον εαυτό του, την κοινωνία και τον κόσμο, αλλά από ενεργός κινητήριος δύναμη της ιστορίας, μετασχηματίζεται σε παθητικό ενεργούμενό της. Οι εταίροι της Ακαδημίας Θεσμών και Πολιτισμών θεωρούν ότι οι πιέσεις στις οποίες υφίστανται οι γλώσσες, οι πολιτισμοί και οι αξίες του ανθρώπου στο πλαίσιο της παγκόσμιας κοινότητας, παραλλήλως προς την επιβολή των φαινομένων του απαλφαβητισμού και της εκτεχνίκευσης στη γνώση, καθίστανται πλέον σήμερα εμφανέστατες κατά την αγωνιώδη προσπάθεια της δημιουργίας θεσμών με τους οποίους θα συγκροτηθεί η συμπολιτεία της Ενωμένης Ευρώπης. Τα στοιχεία αυτής της αγωνίας καθίστανται επίσης εμφανή σε άλλα σημεία του κόσμου μας, στα οποία οι ίδιοι οι λαοί μετασχηματίζονται σε ενεργούς κινητήριες δυνάμεις της ιστορίας και με την αυτοδιαχείριση των κοινωνιών και φυσικών τους σπόρων και τη δυναμική των πολιτισμικών τους κυτάρων επαναφέρουν ως μέτρο των πάντων τον άνθρωπο. Η αγωνία όλων μας αποτελεί και την ελπίδα μας. Την αξία των δημοκρατικών θεσμών ως μεγίστου αγαθού για τον άνθρωπο, αλλά και τον κίνδυνο εκβαρβαρισμού της παγκόσμιας κοινωνίας από την επιβολή της κάθε αλαζονικής και υπερφύαλης ηγεμονικής εξουσίας, κατέλειπε με κορυφαίο λόγο και ως εσαΐ κτήμα στην ανθρωπότητα, πλην των άλλων διανοητών, ο Θουκυδίδης. Το έργο του μεγάλου ιστορικού υπενθυμίζει διαρκώς τη δημοκρατία, την ισονομία και την ισοπολιτεία ως τις μόνες ασφαλιστικές δικλίδες για τους πολίτες της Ενωμένης Ευρώπης, αλλά και των άλλων συμπολιτιακών ενώσεων που υπάρχουν ή αναδύονται ανά τον πλανήτη. Οι εταίροι της Ακαδημίας Θεσμών και Πολιτισμών, διατηρώντας ακράδαντη την πεποίθηση ότι σήμερα απαιτείται όσο ποτέ η θωράκιση της ιδιότητας του πολίτη και πρώτου ορατού κινδύνου το ιδεολογικό και πολιτισμικό αδιέξοδο που μαστίζει την παγκόσμια κοινότητα να καταστήσει τη δημοκρατία κενό κέλυφος, καλούν τον κάθε ελεύθερο άνθρωπο σε επανάσταση συνείδησης και προωθούν ως μέτρο και λόγο των εξελίξεων την ανάδειξη των αξιών και ιδεωδών της δημοκρατίας, της κλασικής παιδείας, του ανθρωπισμού και της οικουμενικότητας, μέσα από μια διιστορική αντίληψη του ανθρώπου και του κόσμου μας.